Δεν μας ακούτε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ε, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο Digital Economy Forum 2023, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος. Ε, είμαι η Νίκ Παπάζογλου, δημοσιογράφος από το Insider.gr και θα συντονίσω την επόμενη ενότητα του φόρουμ, η οποία θα ασχοληθεί με ένα ακέραιο ζήτημα για την ενεργοποίηση όλων αυτών των τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή, το ζήτημα των υποδομών. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να, κάνει ένα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να κάνει μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και καλές γιορτές, κύριε Καραμέρο, με πολλές ευχές η επόμενη χρονιά να είναι ακόμη πιο σημαντική για τις τεχνολογικές εξελίξεις και ακόμη πιο σημαντική για τη χώρα μας, η οποία θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών και να μπορέσει σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις σας, είτε ελληνικές επιχειρήσεις, είτε διεθνείς κολοσσί με έντονη παρουσία στην Ελλάδα, να χρησιμοποιήσουν την χώρα μας, να χρησιμοποιήσουν το ελληνικό κράτος, κυβερνητικέ υπηρεσίες, ως μια ευκαιρία για να δοκιμάσουμε ε, νέες δυνατότητες, νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούμε ενδεχομένω με τις εξελίξεις της τεχνητή νοημοσύνη, πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι ο τελικός στόχος είναι ε, αυτός ο ακριβώς ο οποίος ε, είδαμε και στα βίντεο που προβλήθηκαν λίγο πριν, η εξυπηρέτηση του πολίτη. Το να μπορείς δηλαδή είτε να διαγνώσεις πιο γρήγορα μια ασθένεια, είτε να προστατεύσεις τους ε, ανθρώπους σε περιοχές με φυσικές καταστροφές, από μια μεγάλη πρικαγιά ή από μια μεγάλη πλημμύρα, να μπορέσεις να κάνεις πρόσες τον πολύ μεγάλο αριθμό των data που πλέον έχει το ελληνικό δημόσιο και τα οποία παράγονται από τις 1.600 και πλέον εφαρμογές του gov.gr, οι οποίες συνεχώς θα αυξάνονται. Αυτά ακριβώς τα δεδομένα, αυτά τα data, τώρα είναι η στιγμή να τα δομήσουμε με έναν καλύτερο τρόπο. Διότι από όλε αυτέ τι εφαρμογέ και από όλε αυτέ τι πηγέ δεδομένων που αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μα χτίζει βάσει και χτίζει γνώση και χτίζει δυναμική, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αν δεν φτιάξουμε ένα σωστό structuring, μια σωστή δομή τώρα το 2024, πάρα πολύ σύντομα η χώρα μα, και αυτό θα το εντοπίσουν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, δεν θα μπορούν να επεξεργαστούν σωστά αυτά τα δεδομένα και θα έχουμε χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάπου εδώ είναι και ο ρόλο των ε, μεγάλων επενδύσεων, των data centers, τα οποία έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα και ελπίζουμε το 2024 να ε, τα δούμε περισσότερο και στην πράξη. Έχουμε ε, συμπράξει και του ελληνικού δημοσίου, αλλά και διεθνών κολοσσών και ξένων επενδύσεων, οι οποίε έχουν έρθει στην Ελλάδα και ξέρουν ότι η ζήτηση θα είναι συνεχώ αυξανόμενη τόσο από την εσωτερική αγορά όσο και από τη διεθνή αγορά. Άρα λοιπόν για μα, όλη αυτή η υπολογιστική ισχύ που απαιτείται είτε για εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη, είτε για data processing, ε, είτε για connectivity, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεται ο επενδυτή και να αισθάνονται και οι κυβερνήσει, ε, αλλά και οι πολίτε, οι οποίοι ξέρουν ότι εκεί γίνονται, αποθηκεύονται εκεί και διαχειρίζονται τα δεδομένα του, ότι αυτέ οι υποδομέ λειτουργούν σωστά, λειτουργούν γρήγορα, λειτουργούν με ασφάλεια, λειτουργούν με αξιοπιστία και οτι δεν πέφτουν ποτέ. Άρα, ε, νομίζω θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην, ε, στο επόμενο πάνελ για την ε, πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μα σε επίπεδο data centers. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτε είναι ότι το Υπουργείο μα κάνει πάρα πολλέ κινήσει ώστε αυτά τα δεδομένα να είναι ασφαλή. Και ειδικά σε τομεί, όπω είναι η δημόσια υγεία τα δεδομένα υγεία που είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει για έναν, για έναν ασθενή, για οποιονδήποτε πολίτη. Ο νέο οργανισμό ε, και η εθνική πολιτική κυβερνοασφάλεια, την οποία φέρνει το Υπουργείο μα, θα μπορεί να εξασφαλίσει ότι σε ανώτατο επίπεδο αυτά τα δεδομένα θα είναι διασφαλισμένα, θα μπορεί να γίνονται ε, να, η διαχείριση και η διακίνησή τους με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία ώστε να μην διακυβευθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνη που πάμε να χτίσουμε ω Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης με τον Έλληνα Πολίτη και τα σταθερά βήματα που χρειάζεται ε, κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Αν κάτι πάει στραβά σε όλον αυτόν τον κύκλο, αν κάτι δημιουργήσει ένα κλίμα έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών και της κυβέρνησης, τότε η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι την τεχνολογία από τη μία εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, θέλουμε να την εφαρμόσουμε σε κάθε πτυχή του ελληνικού δημοσίου, αλλά την άλλη θέλουμε και οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Και σε, αυτό το, σε αυτή την πολύ μεγάλη αποστολή θεωρούμε ότι οι δικές σας επιχειρήσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ελπίζουμε από, το in, από την αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή την, την επόμενη χρονιά, να έχουμε προτάσεις, να έχουμε επικοδομητική κριτική η οποία να μπορεί να μας κάνει καλύτερους και ελπίζουμε συνολικά το πολιτικό σύστημα να μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο, είναι προς το συμφέρον του πολίτη να προχωρήσουμε μπροστά και να προχωρήσουμε γρήγορα και να αποτελέσουμε παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είμαστε ουσιαστικά η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εφαρμόζει ένα ευρύ γλωσσικό μοντέλο στην εξυπηρέτηση πολιτών με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς, chatbots υπάρχουν και αλλού. Ε, αλλά ε, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για κάθε υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου και οι δεδαλώδεις αυτές υπηρεσίες, οι οποίες γίνονται crawl από το mitos.gov.gr είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία αυτή να τι απλοποιήσουμε, να δούμε πιθανέ και συγκρουόμενες διατάξει, οι οποίε δυσκολεύουν το δικό σα έργο σε επιχειρήσει αλλά και των πολιτών. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τον αλγόριθμο, να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο, ώστε η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο, για οποιοδήποτε θέμα και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Αυτά από μένα. Σα ευχαριστώ πολύ.